Σας ζητάμε συγγνώμη. Αυτά είναι μακαρόνια καρμπονάρα. Καλησπέρα. Πεινάσαμε σήμερα με τον Μάνο. Θα κάνουμε μια καρμποναρίτσα στα γρήγορα. Έτσι κάτι light, ε. Κάτι γρήγορο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια παραδοσιακή καρμπονάρα, σωστά. Σωστά. Θα βάλουμε κρόκους αυγού, 4 κρόκους, παρμεζάνα. Εσείς στο σπίτι βάλετε μπέικον και τα σπαγγέτι. Μάνο, πώς θα κάνουμε τη διαδικασία? Για αρχή θα βάλουμε τα μακαρόνια μας να βράσει. Θα βράσουμε. Θα σοτάρουμε το αλατικό του να βγάλει τη γεύση του και τα λάδια του. Και μετά θα δέσουμε τα υγρά που θα αφήσει το μακαρόνι με τα αυγό και την παρμεζάνα. Παραδοσιακά βέβαια αυτό ήταν το κάνουμε σε μπασίνα. Σωστά? Σε μπασίνα, εκτός φωτιάς. Εμείς θα το κάνουμε. Εμείς θα το κάνουμε λίγο πιο ελληνικά. Ωραία, δεν θα βάλουμε βέβαια μανιτάρια μέσα που βάζουν ορισμένοι κτλ. Αλλά θα προσθέσουμε λίγα λιπαρά ακόμα, σωστά. Λίγο κρεμούλα, ποτέ δεν κάνει κακό. Ωραία, πάμε να δούμε τη διαδικασία. Οπότε, αλατίζουμε το νερό μας. Σε μπόλικο νερό. Μπόλικο νερό. Και μπόλικο αλάτι, ε. Ναι. Βάζουμε τα ζυμαρικά μας να βράσουν για 4-6 λεπτά, εξαρτάται τα γούστα σας. Και σε ένα τηγανάκι δίπλα έχουμε βάλει να σοτάρουμε το αλατικό μας, να βγάλει τα λίπη του και τα αρώματα του. Σιγανή φωτιά, σιγά σιγά. Εμείς τώρα εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε βάλει σπεκ. Κανονικά γίνεται με... Κουαντσιάλε. Είναι ένα αλατικό που το φτιάχνουν οι Ιταλοί από τα μάγουλα του χείρου. Εμείς είχαμε αυτό. Τα αρώματα του είναι βέβαια συγκλονιστικά. Τώρα, αν δεν βρείτε ούτε το ένα ούτε το άλλο, μπέικον, τίμιο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Μην βάλετε όμως μανιτάρια μέσα. Οπότε εδώ είμαστε έτοιμοι. Τα μακαρόνια είναι έτοιμα. Ακούτε το χρονόμετρο. Εμείς θα βράσαμε τώρα 6,5 λεπτά για έτσι. Το χαρτί έλεγε πάνω 10 με 12. Εμείς τα βράσαμε 6,5. Θα πάρουν και λίγο ακόμα στο πιάνι μας. Και προσθέτουμε τα μακαρόνια μέσα στο αλατικό. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε λίγο υγρασία από το νερό που αφήσανε τα μακαρόνια μας. Και λίγο πιπεράκι. Αλάτι δεν θα χρειαστούμε, γιατί είναι αλατισμένο ήδη το νερό που βράσαμε τα ζυμαρικά και έχει και το αλατικό μας. Το νεράκι τώρα το βάζουμε για να βοηθήσουμε να πάρουμε τη γεύση από το αλατικό και να έρθει να ψηθεί λίγο περισσότερο ακόμα το ζυμαρικό μας, έτσι. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Ιταλοί αυτό που κάνουν είναι να βάζουν τα μακαρόνια μέσα σε μία μπασίνα και όχι στο τηγάνι με κρόκο και παρμεζάνα, έτσι. Εμείς θα το κάνουμε στο τηγάνι. Και επειδή τα λιπαρά ποτέ δεν είναι αρκετά, θα βάλουμε και λίγο κρεμμύδι. Μας αρέσει, τι να κάνουμε. Δεν θα βάλουμε πολύ. Ίσα ίσα. Εντάξει, μας αρέσει. Εσείς μπορείτε και να μην βάλετε, έτσι. Αλλά περιορέξεως. Κολοκυθόπιτα. Χρειάστηκε, του βάλαμε λίγο ακόμα υγρασία. Πρέπει το ζυμαρικό μας να βράσει λίγο μαζί με την κρεμούλα που βάλαμε εμείς. Έτσι. Πρέπει να πάρει και να δώσει. Να αφήσει άμυλο, να τραβήξει γεύση και στο τέλος δένουμε. Το κατεβάσαμε τώρα από τη φωτιά το τηγάνι. Έχει τελειώσει η διαδικασία, είμαστε στο δέσιμο, βλέπετε. Πρέπει να έχει ελάχιστο ζουμάκι για να μπορεί να δέσει. Κάτι να δέσει, δηλαδή κάτι να κολλήσει πάνω στο μακαρόνι. Στην προηγούμενη περίπτωση η σάλτσα. Και δένουμε με βουλάκια. Εδώ έχουμε δύο μερίδες. Δύο μερίδες, σωστά. Σωστά, δύο. Μία εμένα, μία εσένα. Πόσα γραμμάρια, Μάνο, είναι κάθε μερίδα ζυμαρικό? Για εμάς που είμαστε φαγανοί είναι γύρω στα 100 γραμμάρια. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος και με 70 είναι καλά. 70 μόνο. Δεν τρώνε. Και παρμεζάνα. Εντάξει. Τυράκι τέλειο, όπως βλέπετε, έτσι. Εδώ πέρα τώρα δεν παίζουμε με γραμμάρια. Θα το δείτε με το μάτι. Τι βάλετε λίγο. Μην κάνετε τις δουλειές στο τυρί. Είπαμε. Τα λιπαρά δεν έβλεψαν κανένα. Είμαστε έτοιμοι. Σας ζητάμε συγγνώμη. Αυτά είναι μακαρόνια καρμπονάρα.
Μας έτσι μας αρέσουν. Φαίνονται έτσι. Μην πείτε πώς δεν φαίνονται. Λάθο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Πατήστε το καμπανάκι έτσι ώστε να ενημερώνεστε. Και καλή μας όρεξη. Και το πιο σημαντικό, μην ξεχνάτε ότι μυστικά δεν υπάρχουν. Τα μυστικά είναι για τους μικρούς ανθρώπους.